συνεργασίας των δύο περιφερειών, που θα βοηθήσει περισσότερο στην ενδυνάμωση των σχέσεων και ασφαλώς μέσα από αυτή τη συνεργασία θα συστηματοποιήσουμε το επίπεδο της συνεργασίας αλλά και το αποτέλεσμα που περιμένουμε από αυτή τη συνεργασία. Τα θέματα της επιστήμης, της φιλοσοφίας, τα θέματα, τα σύγχρονα θέματα της κοινωνίας, οι σύγχρονες πρακτικές που πρέπει να ακολουθήσουμε, η συνεργασία μας σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, η συνεργασία μας στο επίπεδο των ανταλλαγών της παράδοσης της μιας περιφέρειας με την επαρχία, θα δώσουν αυτά δείγματα για το πώς μπορούμε σήμερα να συνεργαζόμαστε. Δύο περιφέρειες που απέχουν πάρα πολλά ομιλία. Γιατί η παγκόσμια κοινότητα είναι μια κοινότητα ελευθερίας και συνεργασίας. Γιατί σήμερα συναντιόμαστε με τον αναπληρωτή της Σετσουάν, μιας από τις μεγαλύτερες, ίσως η μεγαλύτερη επαρχία της Κίνας. Είναι μεγάλη μας τιμή που υπολογόμαστε και δύο μήνες του Ιωαννιάδη και τους συμβούλους του. Γιατί τους συναντάμε εδώ στην Πελοπόννησο. Σε μία από τις μεγαλύτερες και ιστορικότερες περιφέρειες της χώρας μας. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η Πελοπόννησος είναι ένα πολύ μεγάλο νησί της Μεσογείου. Και αποτελεί την κοιτίδα του ελληνικού πολιτισμού αλλά και του δυτικού ευρωπαϊκού πολιτισμού. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του δυτικού πολιτισμού. Και χαίρομαι πάρα πολύ όταν συναντιέμαι με αντιπροσωπείες από την Κίνα, που αποτελεί τη σημαντικότερη κοιτίδα του Ανατολικού Πολιτισμού. Έχουμε δημιουργήσει ισχυρούς δεσμούς με την Κίνα. Και αυτή η σχέση μας είναι σταθερή, συνεπής. Και βαθύτατα προσιλωμένη στο κοινό όφελος. Θέλουμε ιδιαιτέρως να μεγαλώσουμε ακόμη αυτό το πεδίο της συνεργασίας. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που βρίσκεται εδώ ο κύριος αντικυβερνήτης μαζί με τους συνεργάτες. Η αποστολή της
επαρχίας Σιτσουάν, όπου λαμβάνεται από τα κυβέρνητα στέγανα της επαρχίας και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο της Επιτροπής των Οικονομικών του τόπου και τον διευθυντή του Γραφείου των Διεθνών Σχέσεων. Επίσης, τον διευθυντή της Επιτροπής της Ανάπτυξης και του Ανοίγματος της Επαρχίας. 我非常赞成刚才主席先生对中西两国政治、经济、人文各方面发展的关系的评价。Και μόλις ακούσαμε τα λόγια του Πρεσβευτέρου και εδώ είμαι απόλυτα συμφωνώ με όλα που είπατε γενικά πάνω στην κατάσταση, πάνω στις σχέσεις των δύο χωρών και στο πολιτικό και στο πολιτιστικό και στο οικονομικό τομέα. 正因为有中西两国友好关系的不断发展，所以我们也想通过两国地方政府的国国交流，进一步来推动两国关系不断得到发展。 Βάσεως αυτής της δυνατής φιλικής σχέσης μεταξύ των δύο κρατών μας, της Ελλάδας και της Κίνας, πάνω σε αυτή τη βάση θέλουμε και η τοπική κυβέρνηση, όπως η επαρχία Σιτσουάν, να συμμετέχουν σε αυτήν την καλή σχέση και να προωθήσουμε από την δικιά μας μεριά τις τοπικές σχέσεις με την Ελλάδα. Χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που ακούστηκαν από το και ιδιαίτερα βέβαια για την ιστορία που μας ανάλυσε της περιοχής του, της επαρχίας του. Είμαι βαθύς μελετητής της ιστορίας της Κίνας. Συνιστώ σε όλους τους συμπατριώτες ότι θα ήταν μια εξαιρετική εμπειρία και γνώση. Για να μπορέσουμε οι δύο επαρχίες να μεγαλώσουμε το δεσμό μας. Αυτές τις συμφωνίες. Θα δούμε πολλά επίπεδα να ανοίγονται μπροστά μας στο επίπεδο της συνεργασίας. Ετοιμαστούμε για να ανταποδώσουμε ακριβώς αυτή τη σημαντική μεγάλη προσφορά, ώστε ιδιαίτερα 5 παιδιά από την επαρχία, 5 νέοι άνθρωποι, που θα θελήσουν να ασχοληθούν με την φιλοσοφία και την ιστορία του δυτικού πολιτισμού και του ελληνικού πολιτισμού, είναι υπόστροφοι στο Πανεπιστήμιο Ευρωπαϊκό. 他说：“我们在2019年即将到来的，也会考虑，就是由你们13所选择5名优秀的青年。”